Στην τελική ευθεία για τις εκλογές, λοιπόν, και ο Αλφα εξακολουθεί να δίνει το λόγο στους υποψήφιους προέδρους. Μαζί μας, λοιπόν, σήμερα εδώ στο στούντιο, ο κ. Βαγγέλης Μεμαράκης. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και καλή δύναμη. Λίγες ημέρες απέμειναν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να το ξεκαθαρίσουμε βεβαίως, γιατί έχει γίνει και ζήτημα των ημερών και εσείς παραμένετε υποψήφιος. Και θέλω να μου πείτε και πώς πιστεύετε ότι έχουν ξεκινήσει αυτές οι φήμες και οι πληροφορίες, ότι ξαφνικά αποχωρεί ο ένας, αποχωρείτε εσείς, αποχωρεί ο άλλος και πάει λέγοντας. Το μάθατε κι εσείς, γιατί εγώ το κρατούσα μυστικό και φαίνεται διέρευση. Α, χαίρομαι που το αποκαλύπτετε και... εδώ στο δελτίο του Άλφα, λοιπόν. Και γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ να κάνουμε την αποκάλυψη. Πείτε το, ελεύθερα. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας ρωτήσω γιατί κάποιος θα αποχωρήσει. Αν μου πούνε γιατί θα αποχωρήσει, θα σας πω. Αλλά μιλάω καταρχήν για μένα, ναι. Μπορεί να θέλετε να στηρίξετε, να μετανιώσετε και να θέλετε να στηρίξετε κάποιον άλλο υποψήφιο από εδώ και πέρα. Να μου πει ο άλλος υποψήφιος ποιος θα είναι, να έρθει να με βρει, να το συζητήσουμε, να σας πω. Λοιπόν, προς το παρόν δεν αποχωρείτε να το κλείσουμε αυτό το θέμα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν σκοπεύετε κιόλας. Όχι, βέβαια. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει και να. Και αυτό ισχύει για όλους, για να το πούμε και ξεκάθαρα. Α, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για τους υπόλοιπους. Υποθέτω όμως ότι όλοι θα παραμείνουν σε αυτή τη διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και δεν έχει κανένας λόγος. Εγώ το λέω γιατί το ξεκαθάρισαν όλοι οι συνυποψήφοι σας ότι δεν αποχωρούν και το είπαμε και προηγουμένως. Αυτή τη φορά θα γίνουν εκλογές, κύριε Μημαράκη. Θα ήταν μια ερώτηση χαζή, ίσως σε άλλες εποχές, αλλά πλέον είναι μια ερώτηση που πρέπει να σας την κάνω. Έχουμε συνδυάσει, ξέρετε, το τεχνικό ζήτημα με την πολιτική. Ένα εξόχως πολιτικό θέμα το έχουμε αναγάγει σε μείζον τεχνικό ζήτημα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι κανείς πολιτικός μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο και αυτή ήταν η διαφωνία μου από την αρχή. Εγώ δηλαδή είχα ζητήσει να υπάρχουν κατάλογοι και να υπάρχει εκλογικό σώμα για να μπορούμε να έχουμε μια βάση δεδομένων καταρχήν με την οποία θα ξεκινήσουμε και όποιος θέλει να έρθει να ψηφίσει εφόσον το καταστατικό το ορίζει έτσι να ψηφίσει μετά. Το αρνήθηκαν αυτό όλοι οι υποψήφοι με αποτέλεσμα να έχουμε μια τεχνική διαδικασία για την οποία δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί όταν εδώ πέφτουν το πρόγραμμα του τάξης που έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια και μπορούν πράγματι να έχουν μια μεγάλη υποδομή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο μια εταιρεία μπορεί να το εγγυηθεί και αυτή αν μπορέσει να τα καταφέρει. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν αδυναμίες στη συγκεκριμένη διαδικασία. Καταρχήν, κύριε Στρόιτερ, να σας πω ότι είναι φορά, η μόνη διαδικασία. Εγώ ομιλώ για τη διαδικασία. Και λέω ότι είναι η μόνη διαδικασία εκλογής χωρίς εκλογικούς καταλόγους, χωρίς εκλογικό σώμα. Ισχύει. Αυτό είναι μια νεοδημοκρατική διαδικασία. Γι' αυτό και εγώ απευθύνομαι στους νεοδημοκράτες. Και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία με νεοδημοκρατικούς όρους, όχι όρους εθνικών εκλογών. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν θα βοηθούσαν και τα debate. Γιατί αυτά είναι του οίκου μας, είναι του σπιτιού μας. Ωστόσο, μια και μου λέτε για τα debate, εσείς ξεκινήσατε και είχαμε κάνει και τη συζήτηση μαζί στην αρχή αυτή τη προεκλογική μάχη. Αυτή τη μάχη λέγοντας ότι δεν πρέπει να μετατρέψουμε τη διαδικασία σε ένα εσωκομματικό εμφύλιο. Αρνηθήκατε τα debate με το σκεπτικό, όπως λέτε, να μην πληγώσουμε την παράταξη και να μην έρθουν σε αντιπαράθεση υποψήφοι. Το αποτέλεσμα όμως, κύριε Μημαράκη, όλη αυτή τη διαδικασία ήταν καταγγελίες, αλληλοεπιθέσεις, πολύ σκληρά λόγια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που εσείς θέλατε ίσως να αποφύγετε, συνέβη και συνέβη και σε πολύ χειρότερο βαθμό τελικά. Εγώ το απέφυγα, κύριε Στρόιτερ, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Στις 22 Νοεμβρίου που ένα τεχνικό ζήτημα ξαφνικά έγινε μείζον πολιτικό θέμα και για πρώτη φορά στο κόμμα μας υπήρξε τόσο μεγάλη ένταση. Δηλαδή, σκεφτείτε, κύριε Στρόιτερ, ποτέ δεν έχει ζητηθεί παραίτηση Προέδρου του κόμματος από το 1974 μέχρι σήμερα. Πολύ περισσότερο για τεχνικό ζήτημα, για το οποίο όλοι γνώριζαν ότι δεν ήμουν και υπεύθυνος. Διότι μέχρι και την Κυριακή, όλη η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία αντιπρόσωποι μας μετήχαν, ενημερωνόμασταν. Λοιπόν, ζητήθηκε η παραίτησή μου για ένα τεχνικό ζήτημα, για το οποίο είχαμε ήδη συζητήσει. Και πρέπει να σας πω ότι έπρεπε να απαντήσω. Δεν αμυνόμενος δηλαδή είπα αυτά που είπα, υπερασπιζόμενος τον εαυτό μου. Όταν, ξέρετε, ακούς δύο συνυποψηφίους σου με τους οποίους δεν έχεις να χωρίσει και τίποτα, φίλοι είμαστε. Και αύριο το πρωί και όποιος και να εκλεγεί, νεοδημοκράτης θα είναι. Μαζί θα προχωρήσουμε. Εγώ θα τον υπηρετήσω αν δεν είμαι εγώ. Πάντως, ως την τελευταία στιγμή να σας πω, λοιπόν, ο κ. Τζιτζικώστας, γιατί ήταν και εδώ στο δελτίο πριν από λίγες ημέρες, επιμένει, δεν έχει αλλάξει γραμμή, ότι είχατε και έχετε ευθύνες για αυτό το φιάσκο. Ωραία, γι' αυτό απήντησα και οφείλω να ξαναπαντήσω. Και να πω ότι καμία ευθύνη δεν είχα ή αν θέλετε έχω την ίδια ευθύνη πολιτικές που έχει και... Όχι, ένα λεπτό, γιατί δεν ήταν μόνο οι πολιτικές. Μπορούμε να πούμε ότι έχω την ίδια ευθύνη που έχει και αυτός.
Ο αντιπρόσωπός του μετήχε μέσα. Εγώ μπορώ να πω ότι έχω λιγότερη, διότι μου απειγόρευσαν να μετέχω στην ΚΕΦΕ. Και όταν θυμάστε πήγα να μπω, μου είπαν ότι δεν πρέπει να συμμετέχω στην ΚΕΦΕ και ότι η ΚΕΦΕ είναι αυτόνομη και κάνει την δικιά της αυτόνομη εργασία. Και όλοι μαζί μου απειγόρευσαν να μπαίνω. Κατά συνέπεια. Με το χέρι στην καρδιά, ναι. Εσείς, μία-δύο ημέρες πριν τη διαδικασία αυτή, πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνατε ότι κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως και καταλαβαίνω. Ξέρατε ότι δεν θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Όχι, δεν ήξερα ότι δεν θα γίνουν. Φοβόσασταν ότι θα την αχτούν στον αέρα. Δεν ήξερα ότι δεν θα γίνουν, διότι μας διαβεβαίωναν όλοι ότι αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Και αύριο θα έχουμε τη δοκιμή. Και αύριο θα πέσει η εφαρμογή. Και σε δύο ώρες θα έρθει η εφαρμογή. Δηλαδή, μέχρι τις 10 η ώρα που πήραμε απόφαση αναβολής, όλοι οι υποψήφοι, δεν τα αρνείται κανείς αυτό, ενημερωνόμασταν και μάλιστα 2-3 φορές και εγγράφους από την εταιρεία ότι σε λίγο θα έρθει η εφαρμογή και ότι θα γίνουν οι εκλογές κανονικά. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα τρυπάκι το οποίο δεν μπορεί να πάρει και εύκολα την πρωτοβουλία να πει ας ακυρωθούν ή ας αναβληθούν. Δεν γίνεται. Ή θα την παίρναμε ομόφωνα ή δεν θα γινόταν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Βγήκαν κάποιοι συνάδελφοι και ζήτησαν την παραίτησή μου. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα ότι ενοχλήθηκα τόσο που σας επαναλαμβάνω ότι στο κόμμα μας ποτέ δεν έχει ζητηθεί παραίτηση Προέδρου. Πρώτη φορά έζητη του. Και αυτοί οι οποίοι το ζήτησαν, δεν ήταν και συνάδελφοι που είναι πολλά χρόνια στο κόμμα, είναι άρτιοι εφηξέντες, αλλά δεν με ενόχλησε. Με ενόχλησε όμως και με στενοχώρησε πραγματικά η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού που με πρότεινε κιόλας και οι δηλώσεις των συνυποψηφίων που ζητούσαν την παραίτηση. Γι' αυτό και απήντησα, δεν έκανα επίθεση. Ούτε άφησα τίποτα υπονοούμενα. Είπα ότι όλοι ξέραμε την εταιρεία. Και ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός την ξέρει, με όλο τον σεβασμό που έχω απέναντί του. Αλλά όταν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχει η χώρα, το ασφαλιστικό, το προσφυγικό, τα ζητήματα αυτά, με συγχωρείτε ένα λεπτό, δεν μπορεί να μην έχει την εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και γι' αυτό είπα ότι μπορεί αυτό να το πάρουν πίσω σε μια μέρα και θα παραμείνω. Και πρέπει να σας πω, κύριε Στρόιτερ, ότι με πολύ ψυχραιμία, παρότι προσπάθησαν πολύ να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι ο Μημαράκης είναι παρορμητικός, λάθος, είμαι αυθεντικός. Δεν είμαι παρορμητικός. Mm-hmm. Και πάντα εγώ έτσι μιλάω. Και τα γαλλικά τα έχω στην καθομιλουμένη. Ναι, αυτό είναι μια λύση. Δεν είναι λοιπόν κάτι το ξεχωριστό εκείνες τις μέρες και η εικόνα που προσπάθησαν να παρουσιάσουν. Είναι η μεγαλύτερη πληγή στο κόμμα σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον κύριο Σαμαρά. Μα και το λέω αυτό γιατί αν είστε ο επόμενος πρόεδρος του κόμματος. Είναι πολύ δυσάρεστο, φαντάζομαι και για εσάς, να είστε σε μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο του Πρωθυπουργού. Δεν έχω αντιπαράθεση εγώ, ούτε με κανέναν, ούτε με τον κύριο Σαμάρα. Με πολύ σεβασμό στέκομαι απέναντί του. Mm-hmm. Άλλωστε, διαχρονικά έχει συμβεί αυτό στην πορεία μου. Όμως, όταν κάποιος διαβάζει σε κατηγορεί για κάτι, οφείλεις να απαντήσεις. Δεν μπορεί να μην απαντήσω. Δηλαδή, δεν επετέθηνε εγώ, δεν ξεκίνησα εγώ το ζήτημα. Εγώ είπα, γιατί ζητάτε την παραίτησή μου, αφού όλοι γνωρίζετε και όλοι κάποια εποχή έχετε συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη εταιρεία υπό άλλη μορφή. Και μου απήντησαν, μα και εσύ έχεις συνεργαστεί. Μα εγώ δεν αμφισβήτησα. Εδώ λοιπόν το ζητούμενο, κοιτάξτε, ναι, και να το κλείσουμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι η δικιά μου πράξη έδειξε το ήθος μου, η παραίτηση. Ότι εγώ δεν είμαι γατζωμένος στην καρέκλα και δεν με τρομάζουν και τα προβλήματα. Όμως, από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός, ξέρετε, ο καθένας έχει στο μυαλό του 5-6 προσωπικότητες τις οποίες θεωρεί ότι του δημιουργούν μια κατάσταση όταν απευθύνονται σε αυτόν, έτσι. Ο καθένας στον τομέα του. Εγώ, ας πούμε, ο κύριος Σαμαράς για μένα είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Να το κλείσουμε αυτό και να σας δώσω και μια ευκαιρία να συμφωνήσετε με τον κύριο Σαμαρά. Διάβασα το άρθρο του, φαντάζομαι έτσι την ενήμερο και εσείς, το άρθρο του σήμερα. Καταλογίζει στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα προσωπικά τεράστια σφάλματα σε αυτό το διάστημα και λέει ότι αυτό το κόμμα δεν είναι σε θέση να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να προχωρήσει η χώρα. Του καταλογίζει επίσης πάρα πολλά ψέματα όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο κύριος Τσίπρας δεν πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, δεν θέλει να τις προχωρήσει. Υπέγραψε μια συμφωνία που μας είπε ότι εκβιάστηκε για να την υπογράψει. Μετά μας έλεγε ότι είναι η καλύτερη και έχει σταματήσει όλα τα προγράμματα τα οποία είχαμε ξεκινήσει. Σκεφτείτε ότι εάν συνέχιζε την πολιτική που είχαμε χαράξει, τώρα δεν θα χρειαζόταν ούτε νέα μέτρα, ούτε νέοι φόροι, ούτε τίποτα. Διότι ήδη εμείς, και γι' αυτό δεν ψηφίζουμε φορολογικά μέτρα και περικοπές, από το
δεύτερο εξάμεινο του 2014 είπαμε ότι δεν χρειάζονται πλέον άλλοι φόροι και άλλες περικοπές, αλλά χρειάζεται ανάπτυξη, με την έννοια ότι μπορούμε πλέον, εφόσον σταθεροποιήθηκε η οικονομία, να έρθουν επενδύσεις, να ανοίξουν θέσεις εργασίας, και γι' αυτό προχωρήσαμε το διαφανέστατο διαγωνισμό με ευρωπαϊκά κριτήρια για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, που δεν είναι πώληση, είναι παραχώρηση, για τα λιμάνια μας, για τα μεγάλα έργα, για τις επενδύσεις τύπου σκουριές, στις οποίες ο κ. Τσίπρας, εάν τις είχε συνεχίσει από το Γενάρη και μετά, σήμερα θα είχε μειωθεί ακόμα περισσότερο η ανεργία, δεν θα είχε το έλλειμμα που έχει και σαφώς δεν θα πήγαινε στις περικοπές συντάξεων. Άρα, μέσα σε όλο αυτό, κύριε Πρόεδρε, πού χωράει ο Μεϊμαράκης πρώτων εκλογών, όταν έλεγε ότι εγώ θέλω να συνεργαστώ με τον Τσίπρα για να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση για την επόμενη μέρα, και θέλω να ρωτήσω αν αύριο είστε πρόεδρος του κόμματος, αν θα ακολουθήσετε την ίδια γραμμή, δηλαδή αν θα επιδιώκετε συνεργασία κομματική, ίσως το σχηματισμό μιας από κοινού κυβέρνησης με τον κύριο Τσίπρα, βλέποντας αυτά τα δείγματα γραφής για τα οποία συζητάμε. Κύριε Σρόιτερ, αν ανατρέξατε στη δηλώση μου, ποτέ δεν είπα ότι θα συνεργαστούμε. Είπα ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε στα συγκεκριμένα μεμονωμένα ζητήματα. Άλλωστε, θα σας θυμίσω ότι τον Αύγουστο, 14 Αυγούστου, αν ψηφίσαμε τη συμφωνία, μάλλον πριν τη συμφωνία, του είχαμε θέσει ως βέτο να μην φέρει το νόμο για την παιδεία. Και με τις διατάξεις τις οποίες περιείχε. Του είχα θέσει ως βέτο ότι δεν ψηφίζουμε τη συμφωνία αν έχει τη φορολόγηση των αγροτών. Και αφαιρέθηκε. Για να μπορέσει να τα επαναδιαπραγματευτεί. Του είχαμε πει ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί το ασφαλιστικό. Και αφαιρέθηκε. Και βλέπετε ότι ακόμα είναι σε διαπραγμάτευση όλα αυτά. Δεν έχουν κλείσει. Τι είχα πει όμως. Είχα πει ότι εφόσον ψηφίσαμε το πρόγραμμα μαζί, μπορούμε να υπάρχει μια κοινή εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, η οποία αμέσως μετά τις εκλογές θα μπορούσε να αναλάβει, με βάση τις μελέτες τις αναλογιστικές αλλά και τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί εγώ θεωρούσα περιπέτεια τις εκλογές, κύριε Σρόιτερ, και τον είχα προειδοποιήσει ότι μην αφήνεις τις ουρές για την επόμενη Βουλή, γιατί με το καλημέρα θα φέρεις νομοσχέδια που πάλι θα διακινδυνεύει η κοινοβουλευτική σου πλειοψηφία. Κατά συνέπεια, θέμα συνεργασίας ή οικουμενικής ουδέποτε ετέθη από μένανε. Όμως, η πορεία, η κατεύθυνση της πραγματικής κεντροδεξιάς, γιατί όποιος λέει να μην συνεργαστούμε καθόλου δεν ακολουθεί τον μεσαίο δρόμο, όπως και όποιος λέει να συνεργαστούμε σε όλα επίσης δεν ακολουθεί τον μεσαίο δρόμο. Ο μεσαίος δρόμος και ο δρόμος που δεν είναι του λαϊκισμού, είναι της μετριοπάθειας, της συνεννόησης, είναι να βρούμε τα θέματα, τα εθνικά, τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, μου λέει τώρα, μας λέει, καταρχήν θεωρώ ότι δεν πρέπει να προσωποποιούμε τις πολιτικές. Αυτό δεν γίνομαι του Τσίπρα, δεν συνεργάζομαι, δεν γίνομαι δεκανίκη. Δεν μ' αρέσει, με την έννοια ότι δηλαδή αν φύγει ο Τσίπρας, εντάξει είμαστε. Μα εμείς με τις πολιτικές έχουμε αντίληψη. Σε αυτό το πλαίσιο, εσείς διατηρείτε έναν διάβολο επικοινωνίας μαζί του, μιλάτε στο τηλέφωνο, έχετε μια επαφή? Κανέναν. Καθόλου, ποτέ. Και μην ξεχνάτε ότι μετά το κατάδικος και υπόδικος, ξέρω εγώ, που είχε πει ο κ. Καμένος, παρουσία του, ήσασταν κι εσείς, που του ζήτησα να το αποδοκιμάσει και δεν το αποδοκίμασε, δεν έχει και νόημα να μιλήσω μαζί του. Παρ' όλα αυτά όμως, σας λέω ότι στα εθνικά ζητήματα πρέπει να συνεννοηθούμε, πρέπει να συνομιλήσουμε. Αν μπορούσα δηλαδή να τον πείσω ότι, ξέρεις, είναι λάθος τα hot spots στην Ελλάδα και πρέπει να γίνουν στην Τουρκία, θα το έκανα. Αν μπορούσα να τον πείσω, να του συστήσω ορισμένα πράγματα. Έκανε όμως μια πρόσκληση ως κόμμα ο κ. Τσίπρας να μιλήσετε για τα εθνικά θέματα, όπως το προσφυγικό που λέτε, αλλά και για το ασφαλιστικό, που νομίζω ότι είναι εθνικό θέμα αφού αφορά τις ζωές όλων μας. Και η πορεία της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών ήταν ένα όχι σε όλα και μια άρνηση να τα συζητήσετε. Ναι, διότι προσέξτε, όταν πάει να συζητήσει το ασφαλιστικό, πρέπει να έχει τις αναλογιστικές μελέτες και τουλάχιστον να έχει και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συζητήσουμε. Ναι, αλήθεια, το δικό σας πλαίσιο στο ασφαλιστικό, ποιο είναι, κύριε Μημαράκη? Γιατί βλέπω το κόμμα, πλαίσιο... επειδή συζητάμε, επιτρέψτε μου, για εύκολη αντιπολίτευση και έχετε καταγγείλει πολλές φορές τον κύριο Τσίπρα για αυτό στο παρελθόν, το δικό σας κόμμα λέει όχι σε μειώσεις συντάξεων, όχι σε αυξήσεις φορών. Πώς θα σωθεί το ασφαλιστικό, με κάποιο μαγικό τρόπο, ας πούμε, που η αντιπολίτευση θα φέρει? Μήπως είναι εύκολα λόγια αντιπολίτευσης αυτά πάλι? Κύριε Σρόιτερ, καταρχήν, ξέρετε, πρέπει ο κύριος Τσίπρας να καταλάβει ότι υπάρχει η πολιτική της πρόληψης. Δηλαδή, αν από τον Οκτώβριο είχε ξεκινήσει, όπως σας είπα, τα μεγάλα έργα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και όλα τα σχετικά, σημειώστε δε ότι μας περιμένουν λεφτά του ΕΣΠΑ ζεστά για να μπουν και οι δήμαρχοι κοντεύουν να τρελαθούν, γιατί έχουν ξεκινήσει τα έργα και δεν η κυβέρνηση τα έχει
με τις γραφειοκρατίες και τις αγγυλώσεις δεν μπορεί να τα πάρει και θα τα χάσουμε. Αν λοιπόν είχε πέσει ρευστό χρήμα, θα είχαν μειωθεί οι θέσεις ανεργίας, θα είχαμε επομένως περισσότερα χρήματα στα ταμεία, αν είχε κυνηγήσει τη μαύρη εργασία και αν είχαμε προχωρήσει από κοινού σε ένα πρόγραμμα το οποίο από τότε του είχα πει, γιατί δεν είναι εύκολο, δεσμεύτηκε. Ο κύριος Τσίπρας στο μνημόνιο που υπέγραψε δεσμεύτηκε, έχει ουρές. Γι' αυτό τώρα τον βλέπετε και κάνει τους θεατρινισμούς και το παίζει δήθεν για να μπορέσει να κρατήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα και να τα ψηφίσει. Άρα, εγώ τι σας λέω. Εμείς, κύριε Στρόιτερ, προχωρήσαμε στην μείωση κατά 30% της εκτακτής φοράς, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στη μείωση του 23 ΦΠΑ στην εστίαση, σε 13. Δεν δεχτήκαμε μέτρα που ήθελε η Τρόικα και είχαμε δείξει ότι μπορούμε πια να μπούμε στην ανάπτυξη. Αφού λοιπόν αυτά τα αποκρούσαμε, γιατί σήμερα θα τα αποδεχτούμε? Γιατί ακολούθησε μια άλλη πολιτική ο Τσίπρας. Έδιωξε τις επενδύσεις. Δεν αύξησε την εργασία, δεν κυνήγησε τη μαύρη εργασία, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται πάλι σε ώρα μηδέν. Ξέρετε, κύριε Στρόιτερ, ειλικρινά σας λέω, από το 1974 που παρακολουθώ την πολιτική, είναι η πρώτη φορά που λίγες εβδομάδες, δύο μήνες μετά τις εκλογές, δεν υπάρχει πάλι σταθερότητα. Ο κόσμος ανησυχεί, αγωνιά, δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει αύριο. Και κυρίως οι μικρομεσαίοι που στάθηκαν με θυσίες και κόπους αυτά τα 5 χρόνια της κρίσης και είχαν αρχίσει από το 2014 να βλέπουν ότι η κατάσταση γλυκαίνεται. Κύριε Πρόεδρε, ας ξεκινήσουμε από το τι θα ξημερώσει στη Νέα Δημοκρατία αύριο. 20 του μηνός αποφασίζουν οι πολίτες λοιπόν, οι νεοδημοκράτες. Είναι 13 μέρες από σήμερα και καλούνται να επιλέξουν υποψήφιο πρόεδρο. Και πάλι καλή δύναμη και σε εσάς και σας καλή ευχαριστώ επιτυχία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.